έχουμε αύξηση κρουσμάτων σε περιοχές που δεν μας είχαν απασχολήσει μέχρι σήμερα, όπως είναι η Φωκίδα, η Μεσσηνία, η Λέσβος και η Κρήτη, και πιθανά η έξαρση σε αυτές τις περιοχές να σχετίζεται με τη συγκομιδή ελιάς. Προβληματισμό και έντονες αντιβράσεις από τον αγροτικό κόσμο προκάλεσε η δήλωση της λοιμοξιολόγου Βάνας Παπαευαγγέλου κατά τη χθεσινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας. Και δεν περιμέναμε πραγματικά από μία υπεύθυνη λοιμοξιολόγο, η οποία βγήκε επίσημα από το κράτος για να βγάλει αυτή την ανακοίνωση, και είπε αυτό το πράγμα. Από πού προκύπτει πρώτα απ' όλα? Θα θέλαμε πάρα πολύ να το μάθουμε και εμείς και να ακούσουμε από πού προκύπτει. Αγροτικές εργασίες. Δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κρούσματα τέτοιας μορφής που να μπορούμε να καταδικάσουμε το κομμάτι αυτό του αγροτικού πληθυσμού ότι έχει τέτοια έξαρση. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Οργάνωσης Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης, είναι αδύνατη η χρήση μάσκα στα χωράφια, όπου η εργασία απαιτεί το μέγιστο της σωματικής προσπάθειας. Οι αγρότες, ωστόσο, τηρούν κανόνες υγειονομικής προστασίας στο μέτρο του εφικτού. Πώς έχει γίνει με τους αθλητές που λέει ότι δεν υποχρεούται να φορεί μάσκα όταν κάποιος κάνει τροχάδι ή κάνει γυμναστική? Είναι ακριβώς το ίδιο σε αγροτική εργασία. Μάλλον αυτοί οι οποίοι κάνουν τις δηλώσεις αυτές δεν έχουν πατήσει ποτέ τους χώμα, δεν γνωρίζουν από εξοχή. Να χιστάμε παράδειγμα τα προσωπικά μας αντικείμενα, π.χ. το ποτήρι μας, το πιρούνι μας, όλα αυτά. Να χιστάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας. Όπως είπα, δεν μπορείς να φοράς μάσκα στην εργασία, μπορείς όμως να τηρήσεις με τα αντισηπτικά μας όλα αυτά. Μπορείς να στηρίξεις λοιπόν κάποιες καταστάσεις υγιεινής, στην Κρήτη τουλάχιστον. Είναι οι περισσότεροι εταεροεπαγγελματίες, έχουν ελιές και πιστεύουμε ότι γνωρίζουν, είναι γνώστες τι ακριβώς σημαίνει αγροτική εργασία και θα είναι επιεικής με τον αγροτικό κόσμο. Βεβαίως να τηρούνται, όπως είπα από την αρχή, κάποιοι κανόνες, μέχρι εκεί όμως που πρακτικά δουλεύει το σύστημα. Την ίδια ώρα, πονοκέφαλο προκαλεί και η μετακίνηση των εργατών γης προς τους ελαιώνες, καθώς τα πρόστιμα ξεκινούν από 300 και μπορεί να υπερβούν και τις 10.000 ευρώ. Ήδη στη Σιτία βεβαιώθηκαν τα πρώτα πρόστιμα. Μέσα στα αυτοκίνητα πρέπει να υπάρχουν δύο εργάτες. Δηλαδή ο οδηγός και ένας εργάτης γης. Οι άλλοι πρέπει να έρχονται με άλλο αυτοκίνητο. Κάθε παραγωγός που λαμβάνει επιδότηση για τις ελαιοκαλλιέργειές του θα πρέπει να έχει μαζί του το ΟΣΔΕ και να συμπληρώνει ειδική φόρμα για κάθε εργαζόμενό του. Εάν η φόρμα έχει συμπληρωθεί και δεν μπαίνουν τα λεγόμενα εργόσημα, τότε το τσουχτερό πρόστιμο που είναι πάνω από 10.000 ευρώ θα το επιβαρυνθεί ο ίδιος ο εργοδότης. Αν ο παραγωγός δεν λαμβάνει αγροτική επιδότηση, τότε είναι υποχρεωμένος να φέρει μαζί του το Ε9. Θα πρέπει να φτιάξει μία υπεύθυνη δήλωση για το καθένα έξτρα μέλος της οικογένειάς του, παιδιά, εγγόνια, ξαδέρφια, και η υπεύθυνη δήλωση θα λέει ότι επιθυμώ να έρθει για να με βοηθήσει στο ελαιομάζωμα των ελιών μου για το έτος 2020, ημερομηνία τάδε, ώρες τάδε, στην περιοχή τάδε, το παιδί μου, ο ανιψιός μου, αλλά θα πρέπει τα παιδιά να κρατάνε και του εργοδότη το Ε9.